δυστυχώς με αυτά τα ονόματα. Και θέλω να μου δείξετε αγάπη σήμερα, ιδιαιτέρως. Θα σου δείξουμε αγάπη μεγάλη. Ωραία, κάντε με μια αγκαλίτσα. Έλα, μια αγκαλίτσα. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, δεν θα τα βάλετε μαζί μου. Απλά θα τα ξεκαθαρίσουμε τα θέματα, γιατί έχει συμπάθεια και στους δύο. Και θέλω να ξέρω σε ποιον έχει μεγαλύτερη. Αχ, μη μου κάνετε τέτοια, γιατί έχουμε όλοι τα ίδια ζώδια και καταλαβαίνετε την κατάστασή μας. Είμαστε εκεί τρεις. Μάλιστα. Άστο ρε άνθρωπε, είμαστε στον αέρα. Α, στον αέρα. Πού είσαι στα Όσκαρ. Κάτσε κάτω να τα πούμε λίγο. Τι γίνεται. Τι γίνεται, Βρελένη. Μισό λεπτάκι, γιατί μπερδεύομαι. Ήμασταν όλη την ώρα στον αέρα τώρα. Όχι. Πρέπει να μπήκαμε μετά, αφού σας ξεκίνησα να σας λέω ότι μη μου κακομιλήσετε έτσι και μπερδευτώ με τους μαρίνους σας. Ωραία. Γιατί ο ένας το έχει σε όνομα και άλλος σε επίθετο. Ωραία. Και στους δύο σας έχω μεγάλη αδυναμία. Πολύ είναι γνωστό, το ξέρουν άπαντες. Και εμείς σου έχουμε, Ελένη μου. Και αυτό είναι γνωστό. Και αυτό είναι γνωστό. Αλλά να θυμάσαι, είναι ο Μιχάλης και είναι ο Μαρίνος. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω το πιο αστείο. Όταν πήρα το σενάριο στο Έλα στη θέση μου, το πρώτο, το αρχικό, ο ρόλος ο δικός μου. Δεν είχε κλείσει ακόμα ο Μαρίνος. Ο ρόλος δικός μου ήταν Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Και λέω, παιδιά, δεν γίνεται. Μιχάλης Μαρίνος. Να με λένε και Μαρίνο. Λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να το αλλάξετε. Και λένε, να το αλλάξουμε. Ωραία, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε Δαμιανός. Ωραία, τέλεια. Και μετά έρχεται και ο Μαρίνος Κόνσολος. Και λέω, εντάξει, να είχαμε Μαρίνο ρόλο. Μιχάλη Μαρίνο, Μαρίνο Κόνσολο. Δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ποτέ. Μπερδεύονται ποτέ στα γυρίσματα. Πάντα, συνέχεια. Αλήθεια, ρε παιδιά. Και πριν γνωριστούμε, μας πολύ χαίρομαι. Ναι. Γιατί το είχα πολύ άγχος. Λέω, ρε παιδί μου, και τους έχω και αδυναμία και στους δύο. Και θα νομίζω να τους κάνω πλάκα. Ενώ εγώ είμαι βεβαίω ότι μπορεί να μπερδευτώ. Κοίτα, άμα λες Μιχάλης Μαρίνος, μας πιάνεις και τους δύο. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Ο Μιχάλης και ο Μαρίνος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιον θα κοιτάζω, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Μα φωνάζω στο γύρισμα, λοιπόν, Μαρίνο, γύρισμα και γίναμε και οι δύο. Είναι και οι δύο και ψαχνόμαστε. Λέω, έχουμε μάθει. Γνωριζόσασταν καθόλου πριν το γύρισμα? Ναι, βέβαια. Α, είχατε γνωριστεί? Ναι, είχαμε κοινές παρέες. Ο Μαρίνος ήταν πολλά χρόνια στην Αθήνα πριν. Είναι του Εθνικού Θεάτρου, να τα λέμε και αυτά. Ναι, μην ξεχνάμε. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Όχι, τα έχω πει, Ελένη μου. Μην μου λες τέτοια. Μου βάζεις το μου και μετά μου λες τα έχω πει. Δεν μου έχει δώσει αρκετή σημασία. Εγώ που σε κοιτάζω με στα μάτια ποτέ έρχεσαι. Δεν ξέρω. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα πάντως. Μου τα έχεις πει, συγγνώμη. Αδυνάτησες πολύ εσύ. Είμαι στη γράμμωση τώρα, γι' αυτό ίσως. Εγώ πάλι είμαι στον όγκο. Γελάτε πάνω. Εσύ, ε. Γιατί μου αρέσει το λες αυτό, μια χαρά είσαι. Ναι, όχι. Στον όγκο, είπε. Στα γυρίσματα, χαρά είναι, μια χαρά είναι. Γελάτε. Αν γελάμε. Ή επειδή μπαίνετε, είσαστε πολλοί. Εγώ αυτό λίγο πάντα με τρομάζει. Όταν πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει μέσα στην ίδια εκπομπή ή σύριαλ, που σημαίνει ότι όλα πρέπει να πάνε σωστά να ρολάρουν. Δηλαδή, τι ώρα θα μπει εσύ για να κάνει γυρίσμα μαζί με τον άλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε. Τέσσερις άνθρωποι, πέντε, εντάξει, κουμαντάρετε. Οπότε σε τέτοιες στιγμές ένταση δεν υπάρχει. Ένταση υπάρχει και υπάρχει και πάρα πολύ γέλιο και ειδικά με τους ανθρώπους που διάλεξε ο Γιάννης ο Βασιλιάδης να κάνει αυτή τη σειρά, που είναι λίγο ένας πιο τρελός από τον άλλον. Μερικές φορές έχουν μία δυσκολία στο να μας μαζέψουν και να. Η δουλειά πάντα γίνεται και γίνεται και με ένα ωραίο ρυθμό και περνάμε και τέλεια, αλλά μερικές φορές περνάμε λίγο πιο καλά από όσο χρειάζεται. Οπότε προσπαθούν να μας μαζεύουν συνέχεια τα λούρια. Εγώ με συγκεκριμένους ρόλους το παθαίνω αυτό. Ναι. Δηλαδή με την άντρη που υποδίδεται τη Σίλβια δεν μπορώ καθόλου. Καθόλου να δουλέψω μαζί της. Είναι συνέχεια. Καλά, και γέλιο. Με τη Ρενάτα δεν σταματάτε. Και με την Ευαγγελία της Ιριοπούλου. Και με, την... και με σένα. Σε δίνει, σε δίνει. Ναι. Δεν κάποια θέλω ήθελα να μιλήσω κρύψω, την ατμόσφαιρα, Μιχάλη, αλλά. Κάποια ήθελα να κρύψω. Λοιπόν, δεν μου λέτε ρε αγόρια, επειδή στη σειρά και οι δύο είσαστε σε μια φάση που και οι δύο δεν θα σας έλεγε κανείς ότι είσαστε και πολύ καλά. Εσένα, εσύ έχεις χάσει αυτό που νόμιζες κορίτσι σου. Καλά δεν με λες. Και λέω αυτή που νόμιζες, έτσι. Που νόμιζα, ποτέ δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή ήταν εντελώς δικιά σου. Νομίζω και όλη η Ελλάδα αυτό νομίζει. Εσύ όμως νομίζεις κάτι άλλο. Ναι. Σου λείπει. Κοίταξε, μου λείπει και προσπαθώ. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα όταν η Φέη εγκατέλειψε τον Δαμιανό και τον παράτησε στα σκαλιά της εκκλησίας με την Ανθοδέσμη. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Η ήπιο άνθρωπος μέθησε, έκανε απόπειρες αυτοκτονίας, δηλαδή το έζησε το δράμα του. Και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τον ενδιαφέρει τελικά αν αυτό το παιδί που κυοφορεί είναι δικό του? Ή αυτή του λείπει περισσότερο? Νομίζω όποτε γίνεται αναφορά σε σχέση με αυτό και κυρίως σε κόντρες που μπορεί να χαζοκοντρίτσες που μπορεί να έχουν με το Βλάση, κανείς δεν παρετείται από αυτό το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, της πατρότητας. Μικρές αναφορές έχουν γίνει, γιατί δεν ξέρουμε και προς τα που πάει η ιστορία. Ο κριτικός μας κρατάει σε πλήρη άγνοια και σε μαύρο σκοτάδι. Είναι και για μας μια έκπληξη. Έρχεται το καλύτερα, σενάριο και λέμε όπα. Και για τους τηλεθεατές είναι έτσι όμως και έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί έχει άλλο ένα παιδί ο συγκεκριμένος ρόλος.
τι λέει. Από την Έλλη, την γραμματέα που υποτίθεται. Μισό λεπτό, αυτό δεν το ξέρω. Μισό λεπτάκι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια. Για πες. Δεν είχαμε την γραμματέα την Έλλη πέρσι, ναι, ναι, που τέλος πάντων είχαμε ένα. Αυτό, ένα. Επιπόλαιο. Αλλά επιπόλαιο. Επιπόλαιο, ναι, θα το πω γιατί ναι, ο έρωτας της ζωής μου ήταν η Φέκ. Λοιπόν, και προέκυψε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή μεγαλώνει στην Κύπρο, από ό,τι ξέρουμε βάσει σεναρίου. Οπότε να υπάρχει ένα παιδί. Υπάρχει της Αθηνάς. Εντάξει. Δεύτερο χρόνο έχουμε ακόμα μπροστά μας, θα δούμε. Μπορεί και κανένα τρίτο, ξέρω εγώ. Δεν αποκλείεται. Παιδιά είναι αυτά, θα προκύψουν. Μισό λεπτά, γιατί ούτε αυτός είναι καλύτερα. Εγώ. Εσύ τώρα δηλαδή που υποτίθεται ότι ετοιμάζεσαι για γάμο, ενώ σκέφτεσαι άλλη. Τώρα καλά, δεν θα με ξάφνιαζε. Αυτά συμβαίνουν στους ανθρώπους. Μπορεί όχι συχνά, αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Εσύ πώς το βλέπεις, που το ζεις και από πιο κοντά, σαν ρόλος. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι κανείς να πραγματικά μέσα στην ψυχή του να έχει γράψει μια άλλη γυναίκα, τόσο πολύ που να προτιμάει να προχωρήσει με μια άλλη, μπας και πάει παρακάτω. Κοίτα, καμιά φορά λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα ό,τι κάνει, το κάνει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να κερδίσει αυτά που έχει χάσει και για να ξαναεπιστρέψει η εταιρεία στις παλιές τις δόξες, για τη μάνα του, όλα αυτά. Νομίζω ότι το έχει θάψει πολύ καλά μέσα του, σε συνέργεια βέβαια πάντα τώρα με τη Ρενάτα. Προσπαθούν να κάνουν αυτό το κολπάκι. Για να δούμε αν θα πιάσει. Προσπαθεί να θυσιαστεί, νομίζω, για να σώσει. Βέβαια, θυσιάζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο αυτός ο άνθρωπος. Είναι. Τι παιδί και αυτό. Τι έχει φήμα. Φτάσει στα όρια του. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει. Εν τω μεταξύ, ο Τσιμιτσέλης τι κάνει. Μια και δεν τον έχουμε εδώ, αλλά επειδή. Εντάξει. Στο επόμενο. Υπεντεύεστε πολύ με τα προσωπικά σας θέματα. Και στο επόμενο επεισόδιο πεθαίνει. Ο Βλάσης. Ρε παιδιά, μη μου τα λέτε. Έλα, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ μου είσαι πολύ ζωηρούλη σήμερα. Φλάκα σου κάνω, Ελένη. Και μου λέγε πριν, να σου πω, σοβαρό σε θέλω μετά. Μην λέμε βλακίες μέσα. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Μην κάνουμε συνέχεια ζωμάρες. Του λέω, είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω τόσο πολύ χαλαρό. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Μάλλον νιώθει καλύτερα που είσαι εδώ. Νιώθει πιο ασφαλής. Άλλος ένας φίλος ηθοποιός δίπλα μου. Θα τα μοιραστούμε. Ναι. Δεν θα μένω, είναι και η τέταρτη φορά που σε βλέπω, Ελένη μου. Ενώ είμαστε πλέον. Έχω νιώθει πάντα πολύ κοντά. Κατάλαβε την πέμπτη έκτη. Απλά λέω είσαι λίγο πιο ζωηρούλης. Λες. Στην πέμπτη έκτη, εδώ το μηδέκατη. Θα τραγουδήσουμε. Μου θυμίζει κάτι αυτό. Μου θυμίζει πολλά. Στη δέκατη μη σου κάνει και στριπτίζ. Τα όχι στον αέρα. Οι τηλεθεατές, ρε παιδιά, που το βλέπουν τόσο φανατικά αυτό το έργο. Πείτε μου, εσείς ξέρετε τι θα θέλω να δουν. Δηλαδή, αν εσένα θέλουν να σε ξαναδούν με αυτήν τη γυναίκα ή με αυτήν τη γυναίκα, ή να σε δουν καλό παιδί, ή να σε δουν όχι, να ξαναθυμηθείς λίγο τις ραδιουργίες σου. Από σένα τι περιμένουν. Εσύ νομίζω ότι ξέρετε τι θέλει ο κόσμος να δει τη συνέχεια. Λοιπόν, θα σου πω. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο fan club της συγκεκριμένης σειράς που εγώ προσωπικά δεν ξέρω, ο Μιχάλης είναι και περισσότερα χρόνια στο χώρο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και βλέπεις να έχουν σκαρώσει ολόκληρες συζητήσεις για το τι θέλουν να δούνε, για το τι πιστεύουν ότι θα δούνε. Και οπότε πάνω κάτω ξέρουμε ο κόσμος τι θέλει να δει και τι περιμένει να δει από αυτή τη σειρά. Κινητοποιούνται πολύ και αυτό νομίζω είναι το πιο όμορφο. Νομίζω ότι σε σχέση με τον. Θέλουν σίγουρα να δουν τον Αχιλλέα με τη Ρενάτα μαζί. Και. Παθιάζονται με όλη αυτή τη σχέση που τελικά έχει μία δυσκολία συνέχεια, όπως είναι και όλα τα love stories, δηλαδή στον κόσμο από πάντα, δηλαδή από τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα μέχρι τον Αχιλλέα και τη Ρενάτα. Αλλά η δυσκολία είναι που κάνει που δυναμώνει τον έρωτα, τη σχέση, αυτό το ατελέσφορο που λες να γίνει, θέλω, ο θεατής θέλει να τους δει να είναι μαζί. Πάντως, ρε παιδιά, σκέφτομαι πολλές φορές αυτό το έργο, επειδή έχει κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Το οποίο είναι ευχάριστο και χαμογελάζει, ενώ γίνονται διάφορα μέσα. Και σκέφτομαι ότι το ίδιο έργο, εάν το είχαν βγάλει χωρίς γυαλιά, όχι κομεντή, δηλαδή το παίζαν σοβαρά, κοινωνικό. Ναι. Τι γίνεται, πώς είναι οι ζωές αυτών των ανθρώπων και στα επαγγελματικά τους, στα προσωπικά τους, στα αυτά τους. Λέω, αναρωτιέμαι, θα είχε ακριβώς την ίδια επιτυχία. Ή το βοηθάει που είναι λίγο πιο. Όλα αυτά περνάνε λίγο πιο ελαφριά, που λέω και εγώ, ρε παιδί μου, πιο ανάλαφρα. Κοίταξε, η εποχή μας χρειάζεται μια ελαφρότητα. Υπάρχει πολύ βάρος, υπάρχουν πολλά βαρύδια τριγύρω και ενδεχομένως ο κόσμος να έχει την ανάγκη να χαμογελάσει και να βλέπει κάτι που να του κλείνει και το μάτι και να του λέει: ξέρεις τι, okay, δεν είναι και τόσο σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια, από εκεί και πέρα, σίγουρα και μια δραματική σειρά θα μπορούσε να έχει την επιτυχία αν γίνεται σωστά. Ο Βασιλιάδης αν την κάνει, που είναι ο μαέστρος και στο δραματικό, ας πούμε, φαντάζομαι ότι την είχε κάνει με έναν τρόπο αριστούργημα. Υπάρχουν και δραματικές σειρές που πάνε και πολύ καλά. Δεν είπα ότι δεν πάνε, αλλά ξέρεις τώρα, η κωμωδία, δεν είναι κωμωδία το δικό σας έργο, ναι, εγώ πιο πολύ κωμεντή το βλέπω. Ναι, ναι, ναι.
είναι πιο εύκολο στο να περάσει στον κόσμο. Οτιδήποτε. Δηλαδή, σκεφτείτε και τις ταινίες τις κινηματογραφικές. Τι πιο εύκολα θα βάλει τον κόσμο στο σινεμά, για τις ελληνικές μιλάω τώρα, οτιδήποτε, έτσι. Οτιδήποτε, Ελένη, ξεκινάει με μια καλή πρόθεση και με πολύ καλή διάθεση και με καλά στοιχεία και με μια ωραία χημεία που προκύπτει, αυτή δεν την ξέρεις από πριν, γιατί αν ήταν έτσι όλοι θα κάνουν επιτυχίες και θα ξέραν το μυστικό. Αλλά αυτό προκύπτει, δουλεύεται, δημιουργείται. Όταν υπάρχουν αυτά τα συστατικά, είναι πολύ πιθανόν αυτό το πράγμα να αρέσει. Αν ξεκινάς με το να κάνεις κάτι που να εντυπωσιάσει, αν κάτι δεν σου πάει καλά στα συστατικά, βάλεις λίγο αλάτι παραπάνω ή λίγο πέρι λιγότερο και λοιπά, μπορεί και να μην σου προκύψει μια νόστιμη συνταγή. Τώρα μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Έχεις κάνει ποτέ σε ρόλο το καλό παιδί στην ελληνική τηλεόραση? Γιατί πάντα μου έρχονται πιο εγκληματικές σου φυσιογνωμίες. Στο παραπέντε, το καλό παιδί. Καλό ήμουν στο παραπέντε. Στο παραπέντε ήμουν καλός. Έχουν περάσει και πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, σαν δοκιμότητα ήμουν λίγο δύσκολο. Ήταν το 13, τώρα 23. Ήταν το προηγούμενο, όχι αυτό τον αιώνα ήταν, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι οι ρόλοι σου πάντα, έχουν κάτι, σου πάει αυτό το... Στην τηλεόραση πάντα λέω, έτσι. Ναι. Μου αρέσουν οι ρόλοι που πατάνε και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Μ' αρέσει να μπερδεύεται η κωμωδία με το δράμα. Μ' αρέσει να μπερδεύεται ο καλός με τον κακό. Καταρχήν, όλοι οι κακοί έχουν καλές πλευρές και όλοι οι καλοί έχουν κακές πλευρές. Ας το πιάσουμε από εκεί. Αλλά νομίζω ότι εμένα με ιντριγκάρει περισσότερο να το μπερδεύω αυτό το θέμα. Ίσως εσένα? Εγώ, Ελένη, από το... Από το 11 που είμαι στο χώρο μέχρι σήμερα, η ρόλη που έχω υποδηθεί ήταν πάντα του κακού παιδιού, του ραδιούργου, του λαμόγιου. Δεν ξέρω, αυτός είναι ο πρώτος μου ρόλος ο οποίος είμαι. Τι, δηλαδή, για κάτι εδώ από άλλη οπτική γωνία. Γιατί η τελευταία αυτό μου σειρά ήμουνα εδώ έτσι. Μη μου κάνεις αυτά τα βλέμματα, Ελένη, σε παρακαλώ. Κάνω ό,τι μπορώ, άσε με εμένα τώρα. Έχω και το άγχος με τα μεταλλικά και με τα μαρίνος. Όχι, όχι. Η τελευταία μου σειρά που έκανα, ήμουνα ένα ζυγκολό. Που ήμουνα παντρεμένος με μια μεγαλύτερη γυναίκα που ήθελα να την πεθάνω για να πάρω την περιουσία της. Τώρα, από εκεί εδώ δεν ξέρω πώς. Τα κατάφερες τη σειρά? Όχι, δεν τα κατάφερα. Σε κλείσαν φυλακή. Πάντα κερδίζει, πάντα κερδίζει το καλό. Πάντα κερδίζει το καλό. Ναι, στο τέλος ναι. Λοιπόν, για πάμε να παίξουμε καμιά ερωτησούλα λίγο τώρα. Για πάμε λίγο έτσι να σε σπειράξουμε λιγάκι. Θα λες και ποιος θέλεις να απαντήσει. Πού είναι τα έχω, δεν έχω. Α, θες έχω, δεν έχω. Έχω, δεν έχω. Πάμε πρώτα σε γρήγορες ερωτήσεις και μετά θα πάμε στα έχω, δεν έχω, όπου τα ξέρεις όλα. Δηλαδή, φέτος έχεις έρθει πιο πολλές φορές. Πού? Από το Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ σε σένα. Ναι. Εμένα είναι η δεύτερη, η τρίτη, φέτος. Νομίζω έχω έρθει τρεις. Μία παραπάνω, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να δυναμητήσουμε την ατμόσφαιρα. Δεν πειράζει. Θα ξανάρθω όμως μέχρι το τέλος. Εγώ έχω στην τράπεζα το σακουλάκι από το παρελθόν, από παλιότερες χρονιές. Οπότε εντάξει, δεν ξέρεις πότε μου μπήκε η ιδέα να σας δω μαζί, την τελευταία φορά που σε είδα εδώ. Ναι, γιατί? Δεν ξέρω. Επειδή σας έχω και τους δύο έτσι μια ιδιαίτερη αυτή. Έχω κάτι μαζί σας. Λέω, ρε γάμο, συγγνώμη. Θέλω να τους έχω απέναντί μου μαζί, ταυτόχρονα. Ναι. Λοιπόν. Και που μοιάζουμε και λίγο. Το ξέρεις, είχαν έρθει τα αδέρφια του τις προάλλες από την Κύπρο. Που εντάξει, είναι κόπιες, είναι όλο το κονσολέικο είναι οι ίδιοι. Αλήθεια. Λέγανε, το πρώτο καιρό που ξεκίνησε η σειρά, νομίζαν όλοι ότι εσύ είσαι ο αδερφός μας. δηλαδή είχαν μπερδευτεί και στην Κύπρο το. Φαντάσου. Λοιπόν, πάμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ερωτικό ψέμα που έχεις πει? Το μεγαλύτερο ερωτικό ψέμα. Δεν λέω ψέματα. Ποτέ. Νομίζω δεν έχω πει ψέμα, γιατί αν πω ψέμα... Θα σε καταλάβουνε. Ναι. Αποκλείεται. Όχι, όντως, αλήθεια λέω. Δεν είμαι καλός στα ψέματα. Οπότε αποφεύγω να λέω. Λακωνική απάντηση. Για πάμε σε σένα. Ποιο είναι το ιδανικό σκηνικό για πρώτο ραντεβού? Για πρώτο ραντεβού, να φάμε, παιδιά. Κακά, με το πρώτο να φάμε. Να φάμε, να χαλαρώσουμε, να πιούμε ένα κρασάκι, να πούμε καμιά κουβέντα. Θεωρείς τον εαυτό σου σεξι? τώρα θα απαντήσεις. Τώρα... Δεν μου απάντησες το άλλο. Ένα ναι ή ένα όχι θα μου το πεις. Αν θεωρώ τον εαυτό μου σεξι. Ναι. Εξαρτάται πώς ορίζεις το σεξι. Έτσι όπως το ορίζεις εσύ. Για απάντησε τώρα. Έτσι όπως το ορίζω εγώ. Ναι. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσα
άμα κληθώ να υποστηρίξω το ρόλο του σεξι. Α, υπεκφυγή. Τώρα στη ζωή μου. Μα πες μου σε παρακαλώ. Υπεκφυγή. Πες μου σε παρακαλώ. Εγώ δεν θα παίξω όμως, δεν παίζω έτσι. Έχεις δίκιο. Και εγώ θα το επιτεθώ τώρα. Δηλαδή, τι. Παιδί μου, νιώθεις ή δεν νιώθεις. Μισό λεπτό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σεξι, ίσως να μην το βλέπω πάνω μου. Κατάλαβες. Γιατί σεξι των άλλων μπορεί να είναι ένα βλέμμα. Κυρίως βλέμμα είναι για μένα. Εσύ δηλαδή. Εσύ ας πούμε είσαι σεξι. Το βλέμμα όταν θέλεις δεν το βγάζεις. Ναι. Το βγάζω. Αυτό λέμε. Άρα είσαι. Θέλει να πει ότι είναι σεξι, αλλά δεν θέλει να το πει κιόλας. Μην πούνε τώρα τι ψώνιο λέει ότι είναι σεξι. Άμα το λες εσύ το δέχομαι και το ασπάζομαι. Λοιπόν, ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο γοητευτικό χαρακτηριστικό σου? Το χιούμορ μου. Το χιούμορ σου. Το πιο ανυπόφορο χαρακτηριστικό σου? Ο εγωισμός μου. Που πολλές φορές δεν το αντέχονται κι εγώ. Για ποια παραξενιά σου κάνουν πλάκα οι φίλοι σου? Μου το απαντάς και πάω σε διαφήμιση. Η Καρύδη μου μετράει τις μπουκές. Αυτό, χρόνια τώρα. Και αυτό επειδή τρώω και μου αρέσει το φαγητό και μου αρέσει να τρώω καλά και δεν τρώω ένα μαρούλι και ένα αυτό. Ένα αυτό. Μαρούλι, δύο μαρούλια δηλαδή, κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. We'll be loving you till we're 70. Baby, my... Έλα ρε παιδιά, και εγώ τους περίμενα τόσο καιρό. Να τα φέρουμε έτσι, να τα φέρουμε αλλιώς. Πώς θα πάρω δύο πρωταγωνιστές μαζί από το σύριαλ? Δύσκολα πράγματα, αλλά να που τα καταφέραμε. Θα ξανάρθουμε, Ελένη. Λοιπόν, θα οργανώσω παρτάκι. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, εδώ εννοώ. Να κάνουμε τα διάφορά μας. Πείτε μου, γενικώς, πιστεύετε θα ξαναβρείτε καμιά μέρα που να έχετε έτσι, να μπορείτε και δύο μαζί να την κοπανίσετε από το. Άμα ζητήσεις και απαιτήσεις, ναι? Εγώ έρχομαι. Τρέχοντας. Εγώ τα τεινάζω όλα στον αέρα και έρχομαι. Αυτά είναι. Σηκωθείτε να φύγουμε, μην μου λέτε άλλα. Λοιπόν, με τον Μιχάλη και τον Μαρίνο, εγώ τώρα πια μπορώ να αποχωρήσω, να σας χωρίσω όμως. Κάτσε να δούμε λίγο πώς είμαστε. Έτσι, να μας δείτε, για δείτε μας, δείτε. Σωστά, σωστά. Να ευχαριστήσω την παραγωγή που μου τους έδωσε σήμερα με έναν τρόπο, τα καταφέρανε. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για γέλιο, χαρά, διασκέδαση, λίγο συντόμως. Βεβαίως, παρτάκι. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους στη σειρά. Θα τα δώσουμε, Ελένη μου. Το ξέρω. Τα τυχερά του επαγγέλματος. Μυρίζει υπέροχα το μεταξύ. Πάντα μυρίζει ωραία, καλό είναι. Αυτά είναι. Γεια σας, παιδιά, και καλή μας εβδομάδα.